Πιλωτικό χαρακτήρα φιλοδοξεί να αποκτήσει η λειτουργία του Πολυδύναμου Κέντρου του Νοσοκομείου Χατζικώστα ως μια πρωτοποριακή δομή που συνδυάζει τη συνεργασία του Εθνικού Συστήματος Υγείας με το ΚΕΘΕΑ και τον ΟΚΑΝΑ. Την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις εξελίξεις του τελευταίου τριμήνου αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας του Πολυδύναμου είχε το πρωί της Παρασκευής ο πρώην Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, που επισκέφθηκε το Χατζικώστα και συναντήθηκε με τη διοίκηση. Εδώ και λίγες ημέρες έχει ξεκινήσει η λειτουργία του κέντρου υποδοχής, στο οποίο απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι χρήστες ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ και ενημερώνονται για τον τρόπο λειτουργίας του Πολυδύναμου και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Όπως ανέφερε ο κύριος Ξανθός σε δηλώσεις του, το Πολυδύναμο και η λειτουργία του αποτελεί ένα μεγάλο βήμα αναβάθμισης των υπηρεσιών του ΕΣΥ, πρωτοποριακού και πιλωτικού χαρακτήρα για όλη την Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα. Αναβαθμίζει εξαιρετικά τις υπηρεσίες του ΕΣΥ και καλύπτει ανάγκες ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που μέχρι τώρα δεν καλύπτονταν. Αξιοποιήσαμε πόρους του ΕΣΠΑ. Ήδη έχουμε προσλάβει 24 άτομα προσωπικό όλων των κατηγοριών, επαγγελματίες υγείας, γιατροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι κλπ. Ήδη λειτουργεί το κέντρο υποδοχής απόφαση, που είναι το σημείο πρώτης επαφής των ανθρώπων οι οποίοι προετοιμάζονται στη συνέχεια για τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αυτό το κλειστό πρόγραμμα, το οποίο εκτός από σωματική αποτοξίνωση και απεξάρτηση, στη συνέχεια θα μπορεί να παρέχει σε συστηματική βάση ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες και οι άνθρωποι αυτοί θα έχουν μια ολοκληρωμένη και μακροχρόνια φροντίδα, γιατί αυτό ακριβώς χρειάζεται ένας εξαρτημένος για να απεξαρτηθεί πλήρως και να έχει μια ομαλή κοινωνική επανένταξη. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη αλλαγή, ένα μεγάλο βήμα, το οποίο έχει γίνει με σοβαρότητα, με μεθοδικότητα, με μεγάλη προσπάθεια από τη διοίκηση του νοσοκομείου και από τον συγκεκριμένο τον κύριο Καρβούνη. Το στηρίζει το ανθρώπινο δυναμικό, οι ψυχίατροι, όλοι οι επιστήμονες και τα υπόλοιπα στελέχη του νοσοκομείου και του κέντρου, του Πολυδύναμου. Και είναι και ένα εξαιρετικό μοντέλο συνεργασίας με το Εθνικό Σύστημα Υγείας των δύο μεγάλων δημόσιων φορέων αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, του ΚΕΘΕΑ και του ΟΚΑΝΑ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει ότι μπορούμε, ακριβώς βάζοντας μπροστά τις ανάγκες των εξαρτημένων ανθρώπων, να βρίσκουμε πλαίσιο συνεργασίας και λειτουργικής, ας πούμε, διασύνδεσης διαφορετικών δομών, διαφορετικών φιλοσοφιών και διαφορετικών προγραμμάτων, που όμως έχουν ως κοινό στόχο τις ανάγκες αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Αυτή η συνεργασία στο παρελθόν έχει περάσει από διάφορα στάδια. Εσείς διαπιστώσατε κατά τη δική σας θητεία και φτάνοντας μέχρι σήμερα στο σημερινό αποτέλεσμα ότι έχουν ρίξει όλες οι πλευρές νερό στο κρασί τους, έτσι ώστε η συνεργασία αυτή να αποφέρει αντίστοιχα αποτελέσματα? Νομίζω δεν θα φτάναμε σε αυτό το αποτέλεσμα αν δεν υπήρχε αυτή η ωριμότητα και η συνειδητοποίηση της ανάγκης στο πεδίο να συνεργαζόμαστε, διατηρώντας προφανώς ο καθένας την δική του οπτική για το πεδίο των εξαρτήσεων, τη φιλοσοφία για την θεραπευτική μέθοδο κλπ. Αλλά θεωρώ ότι πραγματικά αυτό έχει συμβεί. Ήταν σημαντικό ότι αυτή η συνεργασία είναι υπό την ομπρέλα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Δημόσιας Περίθαλψης. Νομίζω ότι είναι ένα βήμα πολύ κρίσιμο και το οποίο έχουμε σκοπό να το αναπαράγουμε στη συνέχεια η επόμενη προσπάθεια, και νομίζω θα λειτουργήσει και ως μοντέλο, ως πιλωτικό πρόγραμμα αυτή η παρέμβαση στα Γιάννα. Θα γίνει και στην Αθήνα, στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο της Αττικής. Μέχρι τώρα δεν είχαμε ουσιαστικά μια δημόσια δομή συστηματικής αποτοξίνωσης, ειδικά για το αλκοόλ. Είναι η πρώτη ουσιαστικά δομή που θα έχει ειδικό πρόγραμμα για το αλκοόλ που δημιουργείται στη χώρα.